Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Εφεσίους. Κεφάλαιο 1. Ο Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, προς τους χριστιανούς που ζουν στην Έφεσο και τους ενώνει η πίστη στον Ιησού Χριστό. Εύχομαι ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν τη χάρη και την ειρήνη. Ευλογημένος να είναι ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που μέσω του Χριστού μας δώρησε πλούσιες τις ευλογίες Του, πνευματικές και ουράνιες. Μας διάλεξε πριν θεμελιώσει τον κόσμο να γίνουμε δικοί Του δια του Χριστού, αψεγάδιαστοι στην τελική Του χρήση. Μας προώρησε με την αγάπη Του να γίνουμε παιδιά Του, δια του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το καλόβουλο για μας θέλημά Του, ώστε να τον υμνούμε για την πλούσια χάρη του που μας δώρησε δια του αγαπημένου του Υιού. Μας λύτρωσε με το αίμα του Χριστού, συγχώρησε τις αμαρτίας μας με την πλούσια χάρη που μας τη σκόρπισε περίσσια, μαζί με κάθε λογής φρόνηση και γνώση. Μας έκανε γνωστό το μυστήριο του θελήματός του, που με αγαθότητα προσχεδίασε να πραγματοποιήσει με το έργο του Χριστού στην καθορισμένη στιγμή, δηλαδή να τα ενώσει όλα, ουράνια και πήγαια, στο πρόσωπο του Χριστού. Δια του Χριστού αποκτήσαμε μερίδιο στην κληρονομία του Θεού, γιατί αυτό ήταν απαρχή στο σχέδιό Του, σύμφωνα με το οποίο πραγματοποίησε το θέλημά Του. Για να είμαστε εμείς εκείνοι που υμνούμε τη δόξα του Θεού, εμείς που από πριν έχουμε στηρίξει την ελπίδα μας στο Χριστό. Έτσι κι εσείς ακούσατε το λόγο της αλήθειας, το χαρμόσυνο μήνυμα που σας φέρνει τη σωτηρία. Και αφού πιστέψατε στο Χριστό, σας φράγισε ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα που το είχε υποσχεθεί. Και είναι το Πνεύμα εγγύηση για την κληρονομιά μας, για το μελλοντικό λυτρωμό μας. Έτσι θα υμνείτε και θα δοξάζετε το μεγαλείο του Θεού. Γι' αυτό κι εγώ, αφότου πληροφορήθηκα την πίστη σας στον Κύριο Ιησού και την αγάπη σας για όλους τους χριστιανούς, δεν πάβω να ευχαριστώ για σας το Θεό και να σας αναφέρω στις προσευχές μου. Παρακαλώ το Θεό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το μεγαλοδύναμο Πατέρα, να σας δίνει πνεύμα σοφίας που θα σας αποκαλύψει πώς να τον γνωρίσετε ακόμη καλύτερα. Τον παρακαλώ να φωτίζει τα μάτια της καρδιάς σας για να βλέπετε πιο ξεκάθαρα ποια είναι τα μελλοντικά αγαθά για τα οποία σας κάλεσε, πόσο λαμπρή και πλούσια είναι η κληρονομία που έχει ετοιμάσει για τους δικούς του και με πόσο υπερβολικά μεγάλη δύναμη ενεργεί σε εμάς που πιστεύουμε. Τη δύναμή του αυτή την έδειξε με το να αναστήσει τον Χριστό από τους νεκρούς και να τον βάλει να καθίσει στα δεξιά του στον ουρανό, πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα, πάνω από κάθε τι που ανήκει όχι μόνο στον τωρινό αλλά και στο μελλοντικό κόσμο. Τα σύμπαντα τα υπέταξε στην εξουσία του και αυτόν τον ίδιο τον Χριστό τον έδωσε στην Εκκλησία ως υπέρτατο αρχηγό. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, είναι η πληρότητα εκείνου ο οποίος με την παρουσία του γεμίζει πλήρως τα πάντα.